Από τον Ρωμανό τον Μελωδό μέχρι τον Μιχάλη Τερλικά και τον Τσαϊκόφσκι. Υμνογράφοι, ποιητές, ερμηνευτές και συνθέτες, ζωγράφοι και γλύπτες θα εμπνευστούν από τη γέννη. Εδώ στη ρογμή του χρόνου κρύβομαι. Ένα άλλο βράδυ τον άκουσα να κλαίει δίπλα. Χτύπησα την πόρτα και μπήκα. Μου έδειξε πάνω στο κομωδίνο ένα μικρό ξύλινο σταυρό. Είδες, μου λέει, γεννήθηκε η ευσπλαχνία. Έσκυψα τότε το κεφάλι και έκλαψα κι εγώ, γιατί θα περνούσαν αιώνες και αιώνες και δεν θα είχαμε να πούμε τίποτα ωραιότερο από αυτό. Γράφει στη γέννηση ο Τάσος Λιβαδίτης. Ένας μικρός Χριστός γεννιέται πάλι αύριο μόνος στον κόσμο για τον Τόλι Νικηφόρου. Μια μέρα γεννήθηκε στη μακρινή Βηθλεέμ ο έρωτας στην κοιλιά του Καρπούλης μονημένος για τον Νίκο Καρούζο. Κι εκεί Δημουλά, Σταχτούρης, Ελίτης, Κώστας Μόντης θα ρίξουν λίγο από το φως του άστρου της Βηθλεέμ στους στίχους τους. Η περίοδος των Χριστουγέννων έχει ταυτιστεί με ένα αίσθημα ελπίδας και φορείας που πολλές φορές το συναντάμε ως έχει στην 7η τέχνη. Ενώ άλλες αντιστρέφεται, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο κοντράστ συναισθημάτων. 1481. Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι θα αρχίσει να φιλοτεχνεί την προσκύνηση των μάγων και δεν θα την τελειώσει ποτέ. Ο ημιτελής πίνακας εκτίθεται στην πινακοθήκη Ουφίτσι στη Φλωρεντία. Γύρω στο 1890, ο Νικόλαος Γίζης θα απεικονίσει με λάδι σε χαρτόνι τη σπουδή στη Μήτρη του Θεού. Το έργο εκτίθεται στην Εθνική Πινακοθήκη της Ελλάδας. Ελ Γκρέκο, Τζότο, Ραφαήλ, Μποτιτσέλη, Καραβάτσο, Πολ Κοκάν, στο πέρασμα των αιώνων θα αποτυπώσουν τη στιγμή της Θείας Γέννησης και ο Σαλβατόρ Νταλή με τη δική του σουρεαλιστική ματιά. Στην πιο σύγχρονη δημιουργία είναι ο Μπάνξι που το 2005 θα φράξει το δρόμο προς τη Βηθλεέμ στον Ιωσήφ και τη Μαρία με το Upper Hind που χωρίζει το Ισραήλ με την Παλαιστίνη και τη Δυτική Όχθη και το 2019 αποκαλύπτει την Ουλή της Βηθλεέμ. Τα Χριστούγεννα δεν θα μπορούσαν να λείπουν από την κυπριακή λαϊκή τέχνη και παράδοση με τον Μιχάλη Τερλικά να τραγουδά τον Γενόντζε της Λαμπρής και για τον Άι Βασίλη. Και τον Χαμπί Τσαγκάρη, πιστό στην κυπριακή παράδοση, να χαράσει τους σκανδαλιάριδες καλικάντζαρους που εμφανίζονται τα Χριστούγεννα και τα 12 μέρα τους. Η γέννηση του Χριστού παραμένει πια μια επέτειος άγωνη και χωρίς αίσθημα. Έχει για πάντα ξεχαστεί το αποτέλεσμα αυτής της μοναδικής γέννησης που φώτισε και θεμέλιωσε τον κόσμο μας μοναδικά με αίσθημα και αγάπη. Το φόρο μήνυμα της γέννησης του Θεανθρώπου μεταφραζόταν από την κοινωνία. Και κάπως έτσι συναντάμε τους συμβολισμούς της στην ελληνική μουσική, φορτωμένους από γοήτευση. Και τρίβοντας τα χέρια της γέννης, τα αστέρια της κατέφτασαν οι μάχοι με τα βόρα. Όπως και στους στίχους του Φίβου Δελιβοριά που όμως αφήνουν κάπως μια πιο ευχάριστη νότα και μια ευχή. Χριστούγεννα, χωρίς αυτά ο χρόνος δεν ξεκινά. Βοσκούς μαζεύω μάγους από μακριά. Γιορτάζω για να